Σπύρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου. Ξαφνικά, φωνές και νευρικά χτυπήματα ακούστηκαν στην πόρτα των ανακτόρων του βασιλιά των Μολοσσών. Λιγοστοί βασιλικοί έμπιστοι, με αρχηγούς τον Ανδροκλήδη και τον Άγγελο, μπήκαν μέσα βιαστικοί, είπαν μερικά γρήγορα και κομμένα από τη συγκίνηση λόγια στους άντρες που τους άνοιξαν και όλοι μαζί, οχροί από ταραχή, έσπευσαν στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ήσυχα ένα παιδάκι 2 χρονών. Άρπαξαν βιαστικά το παιδί, το τύλιξαν με όσα ρούχα βρήκαν πρόχειρα και μαζί με τις παραμάνες έτρεξαν να απομακρυνθούν από την πόλη. Σε λίγο, πυκνές ομάδες λαού με κάθε λογής όπλα φάνηκαν από την άλλη άκρη να τρέχουν με λύσα προς τα ανάκτορα και να ισορμούν με απέσιες κραυγές θριάμβου. Ήταν επαναστάτες Μολοσσοί που είχαν εξεγερθεί κατά του βασιλιά τους Αιακίδη. Αφού σκότωσαν αρκετούς από τους φίλους του Αιακίδη, ζητούσαν τώρα να σκοτώσουν το μόνο αρσενικό γόνο, τον μικρό Πύρο. Οι φυγάδες, γεμάτοι αγωνία, τράβηξαν προς την Ιλυρία για να ζητήσουν άσυλο κοντά στο βασιλιά των Ιλυριών, Γλαυκία, φίλο του Αιακίδη. Οι επαναστάτες όμως, μόλις κατάλαβαν την εξαφάνιση του μικρού Πύρου, χωρίστηκαν σε ομάδες και άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις που μπορούσε να είχαν πάρει οι βασιλικοί έμπιστοι. Έτσι, το άλλο πρωί, με μεγάλη τους έκπληξη, αντίκριξαν οι φυγάδες από πολύ μακριά μία ομάδα από επαναστάτες να τους καταδιώκει. Τους χώριζε βέβαια ακόμα μεγάλη απόσταση, αλλά η απόσταση αυτή κάθε στιγμή και λιγόστευε. Οι φυγάδες με έναν ήπιο στα χέρια και με τις παραμάνες μαζί τους δεν μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα. Προχωρούσαν αργά. Αν συνέχιζε έτσι η φυγή τους, ήταν ολοφάνερο πως τελικά δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν και θα έπεφταν στα χέρια των διοκτών τους. Γι' αυτό σκέφτηκαν να βάλουν σε εφαρμογή το μόνο μέσο που τους απέμεινε. Διάλεξαν 3 από τους νεότερους και ρωμαλαιότερους. Τον Ιππία, τον Ανδροκλείωνα και τον Νέανδρο, τους εμπιστεύτηκαν τον Πύρο και τις παραμάνες του και τους έδωσαν εντολή να βαδίσουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν προς τα Μέγαρα, πόλη μακεδονική που βρισκόταν έξω από τα σύνορα των Μολοσσών. Οι άλλοι θα προσπαθούσαν με μικροσυγκρούσεις να επιβραδύνουν την πορεία των επαναστατών, ώστε να δοθεί καιρός στους πρώτους να φτάσουν ανενόχλητοι στα Μέγαρα. Εκεί θα γινόταν η τελική του συνάντηση και από εκεί όλοι μαζί θα τραβούσαν προς τον Γλαυκία. Το σχέδιο πέτυχε. Με διάφορες μικροσυμπλοκές, οι φυγάδες κατόρθωσαν να καθυστερήσουν αρκετά τους διώκτες τους. Το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας είχε τώρα περάσει. Ο ήλιος άρχισε να γέρνει στη δύση του. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκαναν, θα έπρεπε οι σύντροφοί τους με τον Πύρο να έχουν φτάσει στα Μέγαρα. Κατά τον Πλούταρχο, Πύρος, κεφάλαιο Β, τα Μέγαρα ήταν χωριό της Μακεδονίας. Γι' αυτό έπαψαν πια να ασχολούνται με τους διώκτες τους. Άνοιξαν όλο χαρά το βήμα τους και τράβηξαν γραμμή για τα Μέγαρα, όπου λογάριαζαν να συναντηθούν με τους άλλους. Πριν από τα Μέγαρα όμως, περνούσε ένα ποτάμι. Το ποτάμι αυτό, από τις συνεχείς βροχές, είχε πλημμυρίσει και είχε γίνει αδιάβατο. Έτσι, όταν οι φυγάδες έφτασαν στο ποτάμι, βρήκαν τους συντρόφους τους να κάθονται απελπισμένοι στην όχθη. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος για να μπορέσουν να διαπεραιωθούν. Κάθε απόπειρα ήταν σίγουρος πνιγμός. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο ήλιος είχε αρχίσει τώρα να χάνεται και μαζί του θα χάνονταν και οι τελευταίες ελπίδες. Αναγκασμένοι να μείνουν όλη τη νύχτα στην όχθη, θα πέφταν μοιραία το άλλο το πρωί στα χέρια των επαναστατών. Δεν τους έμενε πια τίποτα άλλο παρά να υποταχτούν στη σκληρή τους μοίρα. Ήταν τόση η συντριβή τους που τους φάνηκε πως ποτέ στη ζωή τους δεν είχαν αντικρίσει φοβερότερο θέαμα από τον άγριο αυτό ποταμό που κυλούσε με μανιασμένη ορμή και που γέμιζε τα πάντα με ένα ανατριχιαστικό πάταγο με μια απέσια βοή καταστροφής και θανάτου. Ξαφνικά μια αναπάντεχη ελπίδα τους γεννήθηκε. Στην αντίπερα όχθη του ποταμού πρόβαλαν μερικοί χωρικοί. Οι φυγάδες, με κραυγές και νοήματα, προσπαθούσαν να τους δώσουν να καταλάβουν την τραγική τους θέση. Τους έδειχναν τον Πύρο, τους ικέτευαν να τον σώσουν.
Μάταια όμως. Το πλημμυρισμένο ποτάμι βούιζε τόσο εκοφαντικά που κάθε συνεννόηση ήταν ολότελα αδύνατη. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή η έμπνευση ενός από τους φυγάδες έσωσε την κατάσταση. Έκοψε μια φλούδα από δρύ, έγραψε πάνω της με την αιχμή μιας πόρπης λίγα λόγια, την τύλιξε σε μια πέτρα και την πέταξε με δύναμη στην αντικρινή όχθη. Οι χωρικοί πήραν το πρωτότυπο αυτό γράμμα και διάβαζαν την τραγική μοίρα που περίμενε ένα αθώο νήπιο. Συγκινήθηκαν, έκοψαν αμέσως δέντρα, τα έδεσαν γερά μεταξύ τους, σχημάτισαν μια πρόχειρη γέφυρα και την έριξαν στο ποτάμι. Πρώτος πέρασε ένας από τους χωρικούς. Ήταν ένα νέο, γερό, σφιχτοδεμένο χωριατόπουλο. Πήρε το μικρό παιδί στην αγκαλιά του και με σταθερό πόδι ξαναδιάβηκε την πρόχειρη γέφυρα. Με τη σειρά και με τη βοήθεια των άλλων χωρικών πέρασαν αντίπερα και οι υπόλοιποι. Είχαν σωθεί. Ο νέος χωρικός που έφερε τον πύρο στην άλλη όχθη λεγόταν Αχιλλεύς. Περίεργη αλήθεια σύμπτωση ονομάτων που θύμιζε το μεγάλο πρόγονό του, τον Αχιλλέα. Οι φυγάδες, ελεύθεροι τώρα από κάθε παρακολούθηση, συνέχισαν την πορεία τους στην αυλή του Γλαυκία. Τον βρήκαν στο σπίτι του, πλάι στη γυναίκα του, την Μπερόα, η οποία είχε αίμα από τη γενιά των Αιακιδών. Με συγκινητικά λόγια εξιστόρισε ο αρχηγός των φυγάδων την τραγική περιπέτειά τους και τόνισε τους κινδύνους που απειλούσαν το μικρό πύρο. Εξόρκησε τον Γλαυκία να δεχθεί να τον κρατήσει κοντά του και να αναλάβει να προστατεύσει τη ζωή ενός αθώου παιδιού. Λέγοντας αυτά, άφησε χάμο μπρος τα πόδια του Γλαυκία τον πύρο, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό πως η τύχη του ήταν αποκλειστικά στη διάθεσή του. Άφωνος και σκεφτικός για πολλή ώρα έμεινε ο Γλαυκίας, ακούγοντας την ιστορία των φυγάδων και την παράκλησή τους. Δισταχτικός και αμφίροπος δεν ήξερε τι να κάνει. Η θέση του ήταν φοβερά δύσκολη. Είχε να αντιμετωπίσει ένα σκληρό δίλημα. Ή να παραβιάσει την ιερή παράδοση της φιλοξενίας και να παραδώσει στο θάνατο ένα αθώο νήπιο, ή να εκτεθεί στο μίσος και την εχθρότητα του ισχυρού βασιλιά της Μακεδονίας, Κασάνδρου. Γνώριζε καλά ο Γλαυκίας πως η απόφασή του να δώσει άσυλο και να δεχθεί στο σπίτι του τον Πύρο θα αποτελούσε πρόκληση κατά του Κασάνδρου και πως στην περίπτωση αυτή η περιπέτεια του Πύρου θα γινότανε και περιπέτεια δική του, της οικογένειάς του και της χώρας του. Όλες αυτές οι σκέψεις τον έριξαν σε μελαγχολικούς διαλογισμούς. Τη νεκρική σιγή που κανένας δεν τολμούσε να τη διακόψει, όλοι κρεμασμένοι ήταν από τα χείλη του και περίμεναν να ακούσουν την τελική του απόφαση. Ξαφνικά ο μικρός Πύρος σήκωσε τα μάτια του προς τον Γλαυκία. Πιάστηκε από τα βασιλικά του ρούχα, σηκώθηκε στα πόδια του και προσπαθούσε να ανέβει στα γόνατά του. Με τόσο όμως χαριτωμένο και κωμικό τρόπο, ώστε παρόλη την κρισιμότητα της στιγμής, προκάλεσε αυθόρμητα τα γέλια σε όλους και προπαντός στο βασιλικό ζευγάρι. Ο Πύρος άρχισε τότε να δακρύζει και να παίρνει τη στάση ενός ηκέτη που παρακαλούσε για άσυλο. Ο Γλαυκίας τον πήρε συγκινημένο στην αγκαλιά του και τον φίλησε. Η απόφασή του είχε ληφθεί. Θα κρατούσε κοντά του τον Πύρο. Ο βασιλιάς νικήθηκε από τον πατέρα. Ο πολιτικός υπολογισμός από το αίσθημα. Το υλικό συμφέρον από τον ανθρωπισμό. Ο Γλαυκίας έπαιρνε στην προστασία του τον Πύρο. Μεγαλύτερη χαρά και καλύτερη αμοιβή δεν μπορούσε να δοθεί στους ηρωικούς και πιστούς υπηρώτες. Ο Πύρος, που για να τον προστατεύσουν υπευλήθη σε τόσους κόπους και σε τόσους κινδύνους, σώθηκε και μάλιστα αυτή τη φορά οριστικά. Η παράδοση διατήρησε και μια άλλη εκδοχή της σκηνής που έγινε ανάμεσα στον Πύρο και στον Γλαυκία. Κατά τη δεύτερη αυτή εκδοχή, ο Πύρος δεν σηκώθηκε για να καθίσει στα γόνατα του Γλαυκία, αλλά τη στιγμή που ο Γλαυκίας, σιωπηλός και απορροφημένος στη σκέψη του, συλλογιζόταν τι απόφαση θα πάρει, ξαφνικά ο Πύρος σηκώθηκε, τράβηξε προς το βωμό των θεών που ήταν στημένο στη μέση του δωματίου και τον αγκάλιασε.
η κίνηση αυτή του μικρού παιδιού να αγκαλιάσει αυθόρμητα σαν οικέτης το βωμό των θεών φάνηκε στα μάτια του Γλαυκία σαν πράξη που προερχόταν καθαρά από θεϊκή έμπνευση και από θεϊκή καθοδήγηση. Από τη στιγμή αυτή ο Γλαυκίας δεν είχε δικαίωμα να λάβει καμία άλλη απόφαση. Την απόφαση την έλαβαν οι θεοί και την διεμήνησαν με την αυθόρμητη χειρονομία του μικρού παιδιού.